Βάρδια τρόμου για δύο νεαρές φαρμακοποιούς που ήρθαν αντιμέτωπες με έναν ένοπλο ληστή. Χτες το βράδυ, γύρω στις 9 παρατέταρτο παρα 10, μπήκε ένας άντρας. Είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, φαινόταν μόνο τα μάτια. Με την απειλή όπλου, ήθελε τα χρήματα από την ταμιακή. Του δώσαμε κάποια χρήματα αρχικά. Φαίνεται πως ο δράστης δεν ικανοποιήθηκε από το ποσό και ζήτησε από την νεαρή φαρμακοποιό να του δώσει και άλλα χρήματα. Πάλι με την απειλή όπλου ήθελε και άλλα. Έδωσα κάποια περισσότερα χρήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άγνωστος άνδρας κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των περίπου 150 ευρώ και με αυτό στη τσέπη τράπηκε σε φυγή. Κάποια στιγμή του λέω, απλά καταγράφουν οι κάμερες και ίσως σας έχουν πάρει. Οπότε μάλλον φοβήθηκε, θεωρώ, πήρε όσα χρήματα του έδωσα και έφυγε. Μόνο που λίγο πριν φύγει, επεφύλασε ακόμα μια δυσάρεστη έκπληξη στις δύο γυναίκες. Βγαίνοντας, μας είπε ότι μάλλον θα ξανάρθω. Δεν ξέρω αν ήταν απειλή, απλά μας είπε ότι εγώ θα ξανάρθω. Μόλις ο άνδρας έφυγε, οι δύο γυναίκες ειδοποίησαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο. Πήρα αποτυπώματα, δώσαμε καταθέσεις και έχει αναλάβει η αστυνομία. Μπαίνοντας μέσα, είχε το όπλο στο χέρι ή έφτασε κάπου εδώ? Είχε το όπλο στο χέρι, αλλά όταν έφτασε εδώ ήταν παρατεταγμένο προς εμάς. Και μπορεί να πάγωσαν στη θέα του προτεταμένου όπλου οι δύο νεαρές φαρμακοποιοί, όμως περισσότερο ανησυχούν για την απειλή που τους απίφθινε φεύγοντας από το φαρμακείο. Υπάρχει σύστημα ασφαλείας, υπάρχουν κάμερες, έχει καταγραφεί, το υλικό είναι στην αστυνομία, οπότε θεωρώ ότι θα κάνει αυτό που χρειάζεται και ελπίζω να βρεθεί. Απλά για να νιώσουμε ασφάλεια περισσότερο κι εμείς. Μάλιστα φαίνεται πως ο δράστης έκανε ένα λάθος που μπορεί να σταθεί μοιραίο, αφού κάλυψε με το πρόσωπό του, άφησε εκτεθειμένα ωστόσο τα χέρια του, αφήνοντας πίσω του τα δακτυλικά αποτυπώματά του. Δεν σας ζήτησε φάρμακα ή οτιδήποτε όχι, άλλο? Όχι, όχι, τον ενδιέφεραν τα χρήματα. Το συγκεκριμένο φαρμακείο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μήνος είναι ένα από τα παλαιότερα της περιοχής, έχοντας πέσει και κατά το παρελθόν θύμα διάρρηξης, αλλά ποτέ εν ώρα λειτουργίας. Είμαστε κεντρικά, δεν είμαστε... Τι να πω, δεν ξέρω. Αστυνόμευση δεν έχουμε, αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό.